Κυρία Βόζεμπερ, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στους ακροατές μας και σε εσάς, κυρία Βούζα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα της διαπραγμάτευσης, γιατί έχουμε και αρκετά θέματα να συζητήσουμε που αφορούν στην Ευρώπη και στη θέση μας μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τα εργασιακά, γιατί αν και οι θεσμοί παραδέχονται ότι υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα εργασιακά. Και μάλιστα χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες δήλωσε ότι είναι αναγκαία η άμεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι υπόθεση που αφορά όλη την Ευρώπη, καθώς με αφετηρία τη χώρα μας κάποιοι επιδιώκουν να αποσύρουν αυτό το κεκτημένο. Και ξέρουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται ότι δεν συμφωνεί με τις ευρωπαϊκές πρακτικές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα, κυρία Βόζεμπερκ. Δεν διαφοροποιούμε σε αυτά που λέτε. Έτσι είναι. Αλλά γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάντα αποκλίνει από τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλα αυτά προβάλλονται και ως προσκόμματα προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση από το γεγονός ότι και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αντισταθούν αυτή τη στιγμή γιατί έχουν το εσωτερικό τους ακροατήριο. Εγώ είπα και ξαναείπα, κυρία Βούζα, το γεγονός ότι επέλεξε η κυβέρνηση να ξεκινήσει ουσιαστικά τη διαπραγμάτευση σε χρόνο προεκλογικής περίοδου των σημαντικότερων δανειστών της ελληνικής οικονομίας, εννοώ Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, εκ των πραγμάτων κατευθύνει αυτούς που έχουν την ιδιότητα των δανειστών, να μιλούν με διπλή γλώσσα. Η μια γλώσσα τίνει να συμφωνήσει σε επίπεδο αρχής σε αυτά τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα και απ' την άλλη χαϊδεύουν, αν επιτρέψετε μου την έκφραση, τα αυτιά του εσωτερικού τους ακροατηρίου για να υπηρετήσουν τα κομματικά τους συμφέροντα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν έχουμε μια διαπραγμάτευση η οποία να έχει ειλικρινή χαρακτηριστικά. Αν φύγουμε λίγο από τη διαπραγμάτευση, έχετε την αίσθηση ότι πραγματικά κάποιοι επιχειρούν αυτά τα εργασιακά κεκτημένα να τα αλλάξουν το τοπίο σε ολόκληρη την Ευρώπη, εννοώ, έτσι, όχι μόνο στη χώρα μας? Υπάρχει τάση, βεβαίως. Υπάρχει τάση και αυτό, αν θέλετε, εξηγεί και το γεγονός ότι πια μιλάμε για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, δύο θα έλεγα εγώ, αλλά για πολλές μίλησε ο πρόεδρος Γιούνκερ, και μιλάμε για έναν επαναπροσδιορισμό πια της ευρωπαϊκής πολιτικής που προβληματίζει όλες τις πολιτικές ομάδες και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό βλέπουμε και καταγράφονται στις μετρήσεις όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να αμφισβητούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πάντως σήμερα, δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής, η συζήτηση επικεντρώνεται στο μέλλον της Ευρώπης. Παρατηρούμε, κυρία Βόζεμπερκ, ότι αυτό που ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, όπως είπε ο Γιούνκερ, ή των δύο, έχει αλλάξει λίγο. Η φρασιολογία έχει αλλάξει. Δηλαδή, προσανατολίζονται στις συζητήσεις για ασφαλέστερη και πλουσιότερη Ευρώπη, που προφανώς αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων κάποιους τους δυσαρέστησε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, επιτρέψτε μου, συμφωνώ μαζί σας μεν, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να δούμε πίσω από τα γράμματα. Αυτοί οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν είναι άραγε οι ισχυροί, διότι καταλήξαμε να μιλάμε, όταν μιλάμε για δύο ταχύτητες, δεν είναι εκείνες οι οποίες τα τελευταία 5-6 χρόνια μας προβληματίζουν, δηλαδή η πλευρά των οικονομικά ισχυρών και των οικονομικά ασθενέστερων. Εδώ πια μπαίνουν τα συμφέροντα στη μέση, ανοίγει μια συζήτηση για διπλό νόμισμα μέσα στην Ευρωζώνη, που ξέρετε ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Το σκληρό και το μαλακό ευρώ, ναι. Ναι, η οποία συνδυάζει τις οικονομικές συναλλαγές με την δύναμη του νομίσματος και με την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών, αλλά αυτό το οποίο προβληματίζει τους περισσότερους Ευρωπαίους και εμάς, τους ευρωβουλευτές εδώ και η συζήτηση λαμβάνουμε όλοι μέρος, είναι ότι τελικά αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτήν θέλαμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία η αλληλεγγύη και το κράτος δικαίου δεν θα ακουμπά σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά θα παρακολουθεί τις ταχύτητες, να το πω έτσι. Αυτό κανένας δεν θα το δεχτεί τελικά. Προφανώς είναι μια αρχική σκέψη, αλλά δυστυχώς πια δεν είναι μόνο σκέψη. Έχει μπει στο τραπέζι
των συζητήσεων των ηγετών στο ανώτατο επίπεδο και πλέον η Ευρώπη καλείται να αναμετρηθεί με τις αξίες της και με τις ταχύτητές της, να το πω έτσι. Λέτε και ότι, μακάρι εμείς να μπορέσουμε να είμαστε στην πρώτη ταχύτητα. Mm-hmm. Γιατί αν είμαστε στη δεύτερη με τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο τα θέματα αυτά. Ναι. Και βέβαια να σας πω την τελευταία σκέψη μου και ρωτήστε μου ό,τι θέλετε, ότι εγώ εκτιμώ και το πιστεύω ακράδαντα ότι αν οι συζητήσεις αυτές που γίνονται τώρα για το ελληνικό πρόβλημα είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο, όχι μόνο γιατί το είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, αλλά διότι είχε δεσμευτεί να το κάνει, θα ήταν τελείως διαφορετικό το τοπίο. Και στην ελληνική οικονομία, εκ διαμέτρου αντίθετο θα ήτανε, δραματικά αλλιώς υπέρ μας θα ήτανε, και μπορώ να το εξηγήσω και με αριθμούς, και διαφορετική θα είχε η διαπραγματευτική ισχύ στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή του Πρωθυπουργού και των Υπουργών προς τους δανειστές. Παρ' όλα αυτά, κυρία Βόζεμπερκ, στην επετειακή συνεδρία της Ρώμης, που θα γίνει στις 25 του Μάρτη, πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, θα συνεχιστεί με πιο κομψές έτσι, φράσεις? Ίσως να αμβληθούν οι οξύες γωνίες, αλλά ναι, πιστεύω ότι θα συζητηθεί αν πραγματικά αυτό είναι η πρόθεση των ισχυρών. Αν είναι η πρόθεση των ισχυρών να το προχωρήσει, ας πούμε, σε κατεύθυνση υλοποίησης, γιατί όλες αυτές οι συζητήσεις καταλαβαίνουμε όλοι ότι επηρεάστηκαν σημαντικά και από το Brexit, από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ήταν ο δεύτερος οικονομικός πόρος στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Από την άλλη, έχει παίξει ένα ρόλο το γεγονός ότι τώρα πια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι ηγέτες, αντιλαμβάνονται πόσο λάθος ήταν τόσα χρόνια να μην υπάρχει μια ενιαία νομισματική πολιτική και μια ενιαία εξωτερική πολιτική. Αυτό το καταλαβαίνουν τώρα, ότι το βρίσκουμε μπροστά μας. Και αρχίζουν οι διαφορετικές ταχύτητες και αρχίζουν και κάποια κράτη-μέλη να διεκδικούν μια αυτονομία ως προς την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων. Όπως γίνεται, παραδείγματος χάρη, με την κατάσταση. Γιατί και το προσφυγικό ήρθε να προσθεθεί σε αυτές τις σκέψεις. Ιδιαίτερα στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, που έχει τώρα... αν θέλετε, είναι η πρώτη που θα αντιμετωπίσει ως υπαρκτό κίνδυνο τις ακροδεξιές φωνές σε αυτό το επίπεδο. Πολύ περισσότερο δηλαδή από την Ολλανδία. Ο Βίλντερς δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Λεπέν, αλλά είναι και οι δυο, ας πούμε, δυο μεγάλες δυνάμεις που αναπτύχθηκαν από τις αβελτηρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα λάθη των κρατών μελών. Δεν προέκυψαν από το πουθενά, ζυμώθηκαν τόσα χρόνια. Τώρα βέβαια, σε ό,τι μας αφορά στο προσφυγικό, να πούμε ότι εδώ είχαμε ένα οξύμορο. Από τη μια είχαμε την ανακοίνωση της κυρίας Μέρκελ για την περαιτέρω βοήθεια προς την Ελλάδα για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και από την άλλη είχε δηλώσει ότι η κατάσταση νωρίτερα, ότι η κατάσταση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και η συμφωνία εξακολουθεί να μην υλοποιείται με ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Αυτό δεν είναι σωστό σε σχέση με τη συμφωνία. Θα σας πω όμως ότι εκεί που έχουμε ευθύνη εμείς, εγώ το έχω πολλές φορές έτσι στο δημόσιο διάλογο καταθέσει, γιατί είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι, είναι ότι αν ξεχάσουμε το λάθος το μεγάλο, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση ότι έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε 50.000 ανθρώπους τον Οκτώβριο του 2015, ενώ δεν είχαμε καθόλου τις υποδομές γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Από την άλλη πλευρά, η μη αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών με το πρόσχημα ότι θα πέσει η συμφωνία κατέρευσε. Αυτό έγινε και στη χθεσινή παρουσία του κυρίου Μουζάλα στην Επιτροπή των Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, όπου μετέχουμε. Ρωτήθηκε από πολλούς ευρωβουλευτές, δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει στεναρά, διότι δυστυχώς πίσω από αυτό κρύβεται το πραγματικό γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη υποδομές για να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Και τα νησιά μας, ξέρετε πολύ καλά, του Βορειοανατολικού Αιγαίου πόση ζημιά υπέστησαν. Μέχρι και 60 και 65, μέχρι και 70% μιλούν στη Λέσβο και στη Χίο ακύρωση προκρατήσεων στον τουρισμό. Κυρία Βόζεμπερκ, που είναι η πηγή οικονομικής ενίσχυσης των νησιών αυτών. Σωστά. Επειδή πιεζόμαστε χρονικά, ξέρω και ο δικός σας χρόνος είναι πολύτιμος, τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με την προκλητική στάση της Τουρκίας και την παρέμβαση που κάνατε στην Κομισιόν. Καταθέσατε ερώτηση για το πώς προτίθεται να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Κυρία Μούζα, είναι η έκτη ή έβδομη ερώτηση που κάνω μέσα σε ένα χρόνο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Οι απαντήσεις που παίρνω είναι σκληρές επικριτικές εναντίον της Τουρκίας, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε ότι ούτε το ΝΑΤΟ, που έχει έναν σημαντικό ρόλο, έχει δράσει σημαντικά, και βεβαίως ότι το γεγονός ότι καταγράφεται στην ετήσια πορεία της διαπραγμάτευσης που κάνει η Τουρκία σε προενταξιακό επίπεδο, καταγράφεται και επικρίνεται η Τουρκία. Απ' την άλλη όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία και κάπου χαϊδεύεται. Αυτό όμως που, αν θέλετε να το υπολογίσουμε, mm-hmm. ότι μπορεί να είναι αισιόδοξο για την Ελλάδα, ο κίνδυνος τον οποίο απειλεί κατά διαστήματα ο Σουλτάνος Ερντογάν, mm-hmm. τώρα τελευταία δεν το κάνει, αλλά το κάνει συχνά, να ανοίξει τις ροές, προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας άκομψος εκβιασμός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όμως πιστεύω εγώ προσωπικά ότι δεν θα υλοποιηθεί, διότι θα εξαρτάται από τα τεράστια mm-hmm. οικονομικά ωφέλη που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, και ξέρει πολύ καλά ο Ερντογάν ότι αν τυχόν πηγαίνει το συμβεί αυτό, θα σταματήσουν αμέσως. Κυρία Βόζεμπεργκ, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εξελίξεις πάνω σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.